Ευλογείτε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα μαγειρεύοντας με τον πατέρα Παρθένιο. Εδώ είμαστε μαζί στην όμορφη κουζίνα μας. Φτιάχνουμε μοναστηριακά, φτιάχνουμε ελληνικά, φτιάχνουμε παραδοσιακά εδέσματα και φαγητά. Είναι πάρα πολύ όμορφη η διάδοση της μοναστηριακής κουζίνας, η διάδοση της ελληνικής κουζίνας. Όλοι την αγαπάτε, όλος ο κόσμος την αγαπάει και είναι αποδεκτή παγκοσμίως. Εδώ λοιπόν είμαστε να φτιάξουμε σήμερα, όπως μου ζητήσατε, να σας φτιάξω μπισκοτάκια, μπισκότα νηστίσιμα. Και τι θα χρησιμοποιήσουμε? Θα χρησιμοποιήσουμε τον θησαυρό του χειμώνα. Και ποιος είναι ο θησαυρός του χειμώνα? Είναι αυτά τα υπέροχα, ζουμερά και νόστιμα μανταρίνια. Θα φτιάξουμε λοιπόν μπισκότα μανταρινιού να συνοδεύσετε το καφεδάκι σας, το τσάι σας ή να τσιμπήσετε έτσι ή να βάλετε στη σάκα των μικρών μας φίλων. Θα χρειαστούμε λοιπόν μανταρίνια που είναι τώρα ζουμερά και νόστιμα και ολόκληρα θα σας δείξω γιατί, αλλά και χυμό από μανταρίνι, ελαιόλαδο, λίγη ζάχαρη. Βλέπετε πόση ζάχαρη θα χρησιμοποιήσω, μόνο 80 γραμμάρια, δεν θα χρησιμοποιήσω άλλη ζάχαρη, 300 γραμμάρια αλεύρι, λίγη κανέλα, baking powder και σόδα. Έτσι θα φτιάξουμε την όμορφη αυτή συνταγή μας. Πάμε πρώτα να καθαρίσουμε 3 μανταρινάκια τα οποία έχουμε πλύνει, γιατί θα χρειαστούμε αυτές τις υπέροχες φλούδες τους. Να μην σας εντυπωσιάζει, να ξέρετε ότι στην κινέζικη ιατρική χρησιμοποιούν το μανταρίνι κατά κόρον. Το μανταρίνι λοιπόν έχει πλούσιες αντιοξυδωτικές ιδιότητες, έχει πολύ βιταμίνη C, πιο πολύ και από το πορτοκάλι, και χίλια άλλα δυο. Βλέπετε που σας λέω ότι πρέπει να είμαστε και να νιώθουμε και να αισθανόμαστε ευλογημένοι? Αυτή είναι η ευλογία μας. Η ευλογία είναι ότι τα έχουμε όλα, ότι μπορούμε να ζήσουμε, ότι μπορούμε να είμαστε αυτάρκεις και να λέμε δόξα τω Θεώ. Βγάλαμε λοιπόν τις φλούδες από 3 μανταρίνια και πάμε στο blender να τις τρίψουμε. Θα τις βάλουμε εδώ στο μπλεντεράκι. Έτοιμες. Βλέπετε, τις τρίψαμε πάρα πολύ καλά. Και πάμε να αρχίσουμε τη συνταγή μας. Θα βάλουμε το ελαιόλαδο και τη ζάχαρη και θα τα χτυπήσουμε λίγο ίσα να λιώσει η ζάχαρη μας. Λίγο, δεν θέλει πολύ. Έτσι θα κάνετε. Θα φτιάξουμε τώρα με αυτά τα υλικά, να δείτε, βγαίνει μία δόση. Αν θέλετε περισσότερα, εσείς θα διπλασιάσετε. Ψήνονται πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή σε 25 περίπου λεπτά είναι έτοιμα. Δεν θέλουμε να ξεροψηθούν. Θέλουμε να φτιάξουμε ωραία, νόστιμα και τραγανά μπισκοτάκια. Πάμε να βάλουμε τώρα το baking powder. Θα βάλουμε μία κουταλιά baking powder μέσα στο αλεύρι μας. Εδώ. Και θα βάλουμε περίπου μία κουταλιά σόδα μέσα στο στημένο μανταρίνι. Βλέπετε πως αφρίζει. Θα ρίξουμε την κανέλα μας. Θα ρίξουμε και τις φλούδες από το μανταρίνι. Πω. Κανέλα, μανταρίνι. Μουσκομυρίζουμε, συνδυασμός εκπληκτικός. Θα τα λατρέψετε αυτά τα κουμουράκια. Λοιπόν, και πάμε τώρα, θα βάλουμε χέρι και σιγά σιγά θα αρχίσουμε
να φτιάχνουμε τη ζύμη μας. Βλέπετε, είναι μετρημένα τα υλικά, δεν χρειάζεται. Αν θα βάλετε ακριβώς αυτά που σας είπα, θα δείτε πόσο νόστιμα και πόσο ωραία και αφράτα θα βγουν τα κουλουράκια σας. Κουλούρια, μπισκότα, όπως θέλετε, εσείς θα τα πείτε. Έτσι, δεν θέλουμε να είναι σφιχτή η ζύμη. Βλέπετε, ούτε κολλάει εδώ τώρα στο χέρι μου, έχει κολλήσει γιατί είναι το χέρι που ανακάτευα. Εδώ βλέπετε ότι πλάθεται, ξεκολλάει από τα τυχώματα. Όταν ξεκολλάει από τα τυχώματα, η ζύμη μας είναι έτοιμη. Έχουμε ανοίξει το φούρνο να προθερμαίνεται στους 170 βαθμούς και πάμε να φτιάξουμε σε όποιο σχήμα επιθυμούμε τα μπισκοτάκια μας. Πάμε να λαδώσουμε το ταψάκι μας. Να μην μας κολλήσουν. Αν δεν θέλετε να βάλετε λαδάκι, βάλτε μία λαδόκολλα, μία κόλλα ψησίματος. Εμείς εδώ παραδοσιακά. Και πάμε να φτιάξουμε, θα τα φτιάξετε, θα προσέξετε, θα τα φτιάξετε μικρά, γιατί αυτά θα φουσκώσουν. Βλέπετε, μικρά μπαλάκια. Ορίστε. Και θα τα βάλετε σε απόσταση μεταξύ τους. Μικρά, μικρά μπαλάκια. Νομίζω ότι θα είναι εκπληκτικό ένα τέτοιο μπισκοτάκι δίπλα σε κάθε πιάτο που είναι η φλιτζάνα με το τσάι ή τον καφέ. Αλλά γιατί όχι, και όλα μαζί σε μια πιατέλα τώρα που είναι γιορτές και πρέπει να μοσχομυρίσει το σπίτι μας. Να κρατάτε τα έθιμα, τα ήθη, τις παραδόσεις του τόπου μας, να μην τα αφήνετε να φεύγουν και να χάνονται. Να τα κρατάτε, γιατί αυτά μας κρατάνε ζωντανούς, αυτά κράτησαν την Ελλάδα μας, αυτά, με αυτά έγινε γνωστή η Ελλάδα μας, με αυτά γίναμε γνωστοί, με αυτά μπορούμε και ζούμε. Και αν τα αξιοποιήσουμε σωστά και τα περάσουμε και τα μεταλαμπαδεύσουμε και στα παιδιά μας, τότε δεν θα χάσουμε ποτέ, μα ποτέ, τίποτα από την πατρίδα μας. Και το λέω αυτό γιατί αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω με τι πόνο συνομιλώ με τους ομογενείς στο εξωτερικό, με εσάς στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Αμερική ή όπου αλλού με παίρνετε τηλέφωνο και μου λέτε ότι οι μυρωδιές από αυτά που φτιάχνουμε εδώ φτάνουν μέχρι εκεί. Προχθές με πήρε ένας κύριος από την Αυστραλία και μου λέει τι καλό μαγειρέψατε, πάτερ, έφτασε η μυρωδιά, λέει, μέχρι εδώ. Πόσο συγκινητικό μπορεί να είναι αυτό λοιπόν για έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε στα παιδικά του χρόνια ή ξενιτεύτηκαν οι γονείς του και πήγαν μετανάστες σε μια άλλη ήπειρο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν μέσα τους την Ελλάδα πολύ έντονα και αυτούς τους ανθρώπους εμείς θέλουμε να τους σεβόμαστε. Θέλω να σας πω ότι μυρίζουν τόσο όμορφα που ακόμα και έτσι άψητα έχει μοσχοβολήσει εδώ ο τόπος. Τώρα θα δείτε, σε 20 λεπτά θα έχουμε έτοιμα
κουλουράκια, μπισκοτάκια με γεύση μανταρίνι. Μανταρίνι και κανέλα. Θα φτιάξουμε και εδώ ένα μικρούλι. Για το τέλος πάμε να τα ρεώσουμε λιγάκι, αφού έχουμε χώρο στο ταψί μας. Τα φτιάξαμε έτσι, τα ευλογούμε και θα τα βάλουμε στο φούρνο για 25 λεπτά με μισή ώρα στους 170 βαθμούς στον αέρα. Είμαστε ήδη στο 10 λεπτό και δείτε τα πως διπλασιάστηκε. Οπότε σωστά σας είπα, το πως μας χωμυρίζει. Δοκιμάστε να τα φτιάξετε. Οπότε σωστά σας είπα 25 λεπτά και σωστά σας είπα ένα μόνο στο φλιτζανάκι, δίπλα εκεί που έχετε το φλιτζάνι, την κούπα με τον καφέ, με το τσάι σας. Ένα μόνο είναι αρκετό, θα με θυμηθείτε. Είμαστε περίπου ένα 5 λεπτό πριν να τα βγάλουμε. Δείτε, έχουν πάρει ωραιότατο χρόνο και θέλουμε έτσι 5 λεπτάκια τα τελευταία μας μέχρι να βγάλουμε να δοκιμάσουμε τα μπισκότα μας. Είμαστε έτοιμοι. Τα μπισκότα μας είναι πανέτοιμα. Βάλουμε και ένα πανάκι. Εδώ. Τα μπισκοτάκια μας είναι πανέτοιμα. Έχουν βγει, μοσχομυρίζουν, μοσχομυροδάτα. Δείτε τα. Κάηκα. Δείτε τα πόσο ωραία ψηθήκανε. Δείτε πόσο ωραία είναι. Τα αφήνουμε λίγο να κρυώσουν και θα τα βγάλουμε σε μια όμορφη πιατέλα. Βλέπετε πως ξεκολλάνε αμέσως. Δεν χρειάζονται ούτε καν σπάτουλα. Και πάμε να τα βάλουμε σε μια ωραία πιατέλα. Έτσι. Να τα βγάλουμε στο κέρασμα. Έτσι βάλτε τα. Μην φάτε όσο είναι ζεστά. Περιμένετε λίγο να κρυώσουν. Να δείτε πόσο τραγανά είναι, ούτε ξερά, ούτε τίποτα. Και δείτε τώρα, με τόσα λίγα υλικά, πόσα μπισκότα φτιάξαμε. Φτιάξαμε λοιπόν αυτό το κέρασμα, το ωραίο, και μας έμειναν κι άλλα τόσα. Και μας έμειναν κι άλλα τόσα. Αυτή εδώ είναι η υπέροχη πιατέλα μας. Να σας πω λοιπόν, Πατέρας Παρθένιος στο YouTube, κάντε κοινοποίηση να γίνουμε πολλοί, να μαζευτούμε πολλοί, να γίνουμε μια μεγάλη αγκαλιά, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και έτσι να δυναμώσουμε το φιλανθρωπικό μας έργο, το Άνθρωποι Αγάπα, αλλά και να διαδώσουμε την ελληνική και τη μοναστηριακή κουζίνα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό, τους ομογενείς, οι οποίοι μου στέλνετε την αγάπη σας υπέρ, ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ευχές πολλές για τις γιορτές για όλο τον κόσμο. Σύντομα θα φτιάξουμε και πολύ ωραία γλυκά, γιορτινά γλυκά. Επίσης 6989-469-89 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας και κάτω ακριβώς από τα βιντεάκια στις λεπτομέρειες υπάρχουν όλοι οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε. Να είστε καλά, να είστε ευλογημένοι και θα σας δείξω τώρα πώς γίνανε τα υπέροχα μπισκότα μας, αφού πρώτα σας πω να κάνετε like και στην ομάδα μας στο Facebook μαγειρεύοντας με τον Πατέρα Παρθένιο και πάμε να δούμε πόσο νόστιμα, δείτε, και πόσο τραγανά έχουν γίνει τα μπισκότα μας. Δεν είναι καθόλου γλυκά, η ζάχαρη είναι τόση όση, δεν χρειάζεται παραπάνω, μην βάλετε παραπάνω ζάχαρη, δεν χρειάζεται καθόλου. Το μανταρίνι το καταλαβαίνεις και είναι πεντανόστιμο. Τι να σας λέω, δοκιμάστε μπισκότα από τον Πατέρα Παρθένιο. Θα τρελαθείτε. Να είστε καλά.